Δεν θα μπορούσα να μην μιλήσω με τον κύριο Ξενάκη. Έλεγα να μιλήσω προς το τέλος της εκδήλωσης. Παρόλα αυτά όμως, επειδή έχω αγωνία να μάθω κάποια πράγματα, αφού σιγά σιγά συγκεντρώνεται ο κόσμος, εγώ θα του πάρω δύο λέξεις μέχρι να ξεκινήσει η εκδήλωση. Καταρχάς, να σας καλωσορίσουμε στον τόπο μας, στο όμορφο Ξυλό. Είναι υπέροχο το Ξυλό. Έχετε ξαναέρθει? Έχω αρκετό καιρό να έρθω, αλλά τώρα το ξαναβλέπω είναι πολύ. Και είμαστε σε μια περίοδο χειμώνα που είναι καταλαγιασμένη η φύση. Εγώ προτιμώ το χειμώνα, να σου πω. Κύριε Ξενάκη, το συγκεκριμένο βιβλίο, το Δώρο, θεωρείται ένα από τα καλύτερα της χρονιάς. Έτσι. Το Δώρο, όπως μου είπε και η πρόεδρος του Συλλόγου εδώ, των γονέων και κηδεμών του συγκεκριμένου σχολείου, ήταν η αφορμή να έρθετε κοντά μας απόψε, να ανταλλάξουμε με τον κόσμο που θα βρεθεί εδώ, να ανταλλάξουμε έτσι ιδέες, να μας δώσετε, να μας περάσετε κάποια μηνύματα και μέσα από τη συζήτηση να βγει κάτι επικοδομητικό. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι έχετε επισκεφθεί πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Έτσι. Ναι. Και συγκεκριμένα καλείστε από σχολεία. Ναι, και από σχολεία, για να δώσω κάποια ομιλία γύρω από ιστορίες οι οποίες διαμορφώνουν τις σωστές συνήθειες για να μπορούμε να έχουμε πραγματικά τη ζωή που θέλουμε. Ο λόγος που γυρίζω ανά την Ελλάδα και όχι μόνο είναι γιατί και εγώ μαθαίνω πώς να ζω τη ζωή. Δεν ξέρουμε να τη ζήσουμε τη ζωή. Και υπάρχουν κάποιες αξίες, δεξιότητες, συνήθειες οι οποίες είναι αυτές που θα μας δώσουν τη ζωή που θέλουμε, που αξίζουμε. Και αυτές τις συνήθειες δεν τις έχουμε ως επιτοπλίστων. Και ο κόσμος έχει τις δεξιότητες, έχει τις ικανότητες, αλλά δεν έχει τις δεξιότητες να ζήσει τη ζωή που πραγματικά θα ήθελε. Οπότε γι' αυτό γυρίζω να βάλω και εγώ ένα λιθαράκι στο να βοηθήσω ανθρώπους να αποκτήσουν, να διαμορφώσουν τις δεξιότητες για να ζήσουν τη ζωή που θέλουν. Η ζωή μας είναι ένα δώρο, κύριε Ξενάκη. Βέβαια, βεβαίως. Είναι ένα δώρο, αν θες να τη δεις δώρο. Είναι και μια κόλαση, αν θες να τη δεις κόλαση. Απλώς επιλέγουμε να τη δούμε σαν δώρο, γι' αυτό και λέγεται και το βιβλίο το δώρο. Η ζωή είναι πραγματικά δώρο, αλλά πρέπει να κάνεις και εσύ πέντε πράγματα για να νιώσεις και την αξία του. Εκτιμούμε πολλές φορές και τις περισσότερες φορές θα έλεγα εγώ, ίσως είναι και οι ρυθμοί της ζωής μας τέτοιοι, σήμερα ειδικά, που δεν εκτιμούμε αυτό το δώρο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν το εκτιμούμε συχνά ή κάποιες φορές, αλλά αυτό δεν το κάνει να μην είναι δώρο. Όσο πιο πολύ το εκτιμάς, τόσο πραγματικά γίνεται δώρο και τόσο βλέπεις ότι ένα πρόβλημα έχει έρθει για να σε κατευθύνει στη λύση. Όσο εστιάζεις το πρόβλημα, θα έχεις το πρόβλημα, όσο ψάχνεις τη λύση, θα έχεις τη λύση. Και πραγματικά, αν τη ζωή ξέρεις να τη ζήσεις και δεν τελειώνεις ποτέ με το να μαθαίνεις πώς θα ζήσεις τη ζωή, πραγματικά η ζωή για θένα θα είναι δώρο με τα προβλήματα και οτιδήποτε σου φέρει. Ζωή χωρίς προβλήματα δεν υπάρχει. Αλλά το θέμα είναι να ξέρεις τι να κάνεις πραγματικά με τα προβλήματα. Και πώς να τα αντιμετωπίζεις, φαντάζομαι. Φυσικά. Και κάθε φορά, κάθε καινούριο πρόβλημα είναι πραγματικά. Λέει καμιά φορά ο λαός σκάσε και κολύμπα. Κάθε νέο πρόβλημα είναι αφορμή για σκάσε και κολύμπα. Όσο γκρινιάζεις, όσο μυρμηρείς, όσο οτιδήποτε άλλο, δεν βγάζεις κάτι. Η δράση είναι σημαντικότερη. Πόσο μπορεί να βοηθηθεί ένας άνθρωπος που έχει ένα α, β, μεγάλο, μικρό πρόβλημα. Θα τον βοηθήσει ο φίλος, θα τον βοηθήσει ο γιατρός, θα τον βοηθήσει ένα βιβλίο, τι? Τα πάντα. Καταρχήν υπάρχουν συγκεκριμένες σεμινάρια αυτοβελτίωσης σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν ομάδες αυτοβοήθειας, υπάρχουν βιβλία, υπάρχουν σεμινάρια, υπάρχουν ημερίδες, υπάρχουν ντοκιμαντέρ, υπάρχουν συζητήσεις. Έλεγε ψάξει και θα βρεις. Όταν θα ψάξεις, θα βρεις. Αν ψάξεις, μπορεί να ψάξεις και να μην βρεις. Αλλά δεν θα βρεις αν δεν ψάξεις. Άρα πρέπει να ψάξεις και να ερευνήσεις. Βέβαια, και αυτό είναι και το νόημα της ζωής. Υπάρχουν τα πάντα, έχουν γραφτεί, έχουν λεχθεί και τώρα βγαίνουμε την επανάσταση στο ίντερνετ, υπάρχουν τα πάντα και στο ίντερνετ. Σωστό. Πολλές φορές όμως δεν σου δίνει και τη σωστή λύση το ίντερνετ εδώ που τα λέμε. Ναι, ξέρετε τι γίνεται. Για να πας σωστή λύση πρέπει να περάσει από τη λάθος λύση. Το βασικότερο είναι να δοκιμάσεις. Σίγουρα δεν θα έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις κατευθείαν, αλλά σιγά σιγά θα το έχεις. Περιμένουμε ότι θα βρούμε τις λύσεις χωρίς να κάνουμε τα λάθη. Δεν γίνεται. Έχετε επισκεφτεί πάρα πολλές πόλεις, όπως μου λέτε, σχολεία. Συνήθως τι είναι αυτό που σας ρωτούν? Καλή ερώτηση. Πολλές φορές με ρωτάνε στο τέλος αν άφηνα κάτι. Τι θα άφηνα, μια πρόταση? Επειδή η ομιλία έχει διάφορες προτάσεις που βγαίνουν από τις ιστορίες, θα έλεγα ότι τελικά η ζωή δεν είναι αυτό που σου συμβαίνει, αλλά είναι τι κάνεις με αυτό που συμβαίνει. Κάποιοι άνθρωποι έχουν καταφέρει ακόμα και από ένα θάνατο να βγάλουν το καλύτερο δυνατό που μπορεί να βγει. Κάποιοι άνθρωποι έχουν χάσει το παιδί τους, όπως ο άνθρωπος ο οποίος έχασε τον Ανδρέα και έκανε το χαμόγελο του παιδιού.
Κάποιος άλλος βυθίστηκε στην κατάθλιψη και δεν μπόρεσε να ξανασηκώσει ποτέ το κεφάλι του. Και σαφώς ένα γεγονός μπορεί να είναι τραγικό, αλλά ακόμα και με το τραγικό γεγονός είναι τι επιλέγεις να κάνεις. Γιατί το ρήμα επιλέγω είναι πραγματικά συγκλονιστικό ρήμα. Κάθε στιγμή επιλέγεις. Κάθε στιγμή επιλέγεις και πώς μπορείς να επιλέξεις και τι μπορείς να επιλέξεις στη συγκεκριμένη στιγμή. Μπορεί να επιλέξεις κάτι λάθος. Ναι. Αλλά και μέσα από τα λάθη νομίζω. Φυσικά. Το βασικότερο είναι να μαθαίνεις. Να μαθαίνεις, να το κάνεις καλύτερα, να μαθαίνεις, να το κάνεις καλύτερα. Κάποια στιγμή θα το κάνεις χειρότερα, το θέμα να μην φοβάσαι. Πραγματικά το σκάσε και πολύ με ένα κορυφαίο σλόγγαν. Εδώ στο, με το δημοτικό σχολείο του, δεύτερο δημοτικό σχολείο, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, έχουν κάνει πάρα πολλές δραστηριότητες και ειδικά το συγκεκριμένο διοικητικό συμβούλιο. Και κατά καιρούς κάνουν διάφορες ημερίδες. Δεν, το παράπονο της, όπως μου είπαν, ότι δεν υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση για να μάθει ο κόσμος, να μάθουν οι γονείς. Ενδεχομένως θεωρούν ότι ξέρουν ή αδιαφορούν. Εσείς ποια είναι η γνώμη σας, γιατί δεν ξέρω. Δεν ξέρω, απλώς εγώ έχω επιλέξει να εστιάζω, δηλαδή και ένας έχει τύχει να κάνω ομιλία και σε έναν άνθρωπο. Οπότε ακόμα και ένας, δύο ή πέντε γονείς να έρθουν είναι όφελος. Συχνά μπορεί να είναι 100 γονείς και να έρθουν 90 και να είμαστε εστιασμένοι στους 10 που δεν ήρθαν. Ή μπορεί να υπάρχουν 100 γονείς και να έρθουν 10 και να είμαστε εστιασμένοι σε 90 που δεν ήρθαν. Έχει ανάγκη ο κόσμος στην Ελλάδα. Όλοι το έχουμε ανάγκη. Όλοι έχουμε ανάγκη. Ανά τον κόσμο, όχι μόνο την Ελλάδα. Το κομμάτι εξέλιξη είναι κάτι το οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Τι περιμένετε από την απόψινη βραδιά εσείς? Να περάσουμε όλοι όμορφα και να κερδίσουμε να πούμε κάτι καλύτερο από ό,τι ήρθαμε. Εγώ, εσείς, όλοι μας. Υποδομητικά χορτασμένοι. Να φεύγοντας να είμαστε κάτι περισσότερο από αυτό που ήμασταν έχοντας έρθει. Από το βιβλίο, το δώρο. Γιατί το ονομάσατε το δώρο? Γιατί η ζωή είναι το δώρο γι' αυτό. Είναι μόνο ιστορίες, δεν είναι βιβλίο. Είναι 101 μικρές ιστορίες. Ναι, είναι ιστορίες δικές σας, καθαρά προσωπικές σας. Ναι, είναι προσωπικές ιστορίες που ζω από τη ζωή μου και οι οποίες έρχονται να διδάξουν πολύτιμα μαθήματα ζωής. Ιστορίες που συχνά προσπερνάμε. Και αυτές έχουν όμως όλο το δώρο της ζωής μας. Δεν θέλω να σας κρατήσω περισσότερο. Ο κόσμος αρχίζει να συγκεντρώνεται. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πολύ σύντομη επικοδομητική όμως συζήτηση. Θα τα δούμε όλα στην πορεία της εκδήλωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Ζαχαρούλα Καραβά είναι πρώην σχολική σύμβουλος, είναι συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου, το είπαμε καλά, και να εξηγήσουμε, κυρία Ζαχαρούλα Καραβά, τι ακριβώς είναι αυτό. Βεβαίως, μεγάλη μου χαρά. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ σήμερα ανάμεσα σε γνωστούς, φίλους και αγαπημένους συναδέλφους. Θεσμοθετικά είμαστε το ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου. Ασχολούμαστε με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων. Εγώ ανήκω στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ασχολούμαι με τα δημοτικά σχολεία της περιοχής. Η παρουσία ενός συγγραφέως όπως ο κύριος Ξενάκης. Το βιβλίο του, το δώρο, θεωρείται ένα από τα καλύτερα βιβλία της χρονιάς. Η παρουσία του εδώ στο Ξυλόκαστρο, τι σηματοδοτεί και τι σημαίνει και για τα σχολεία και γενικότερα για τον κόσμο που βρίσκεται εδώ και θα τον απολαύσει. Οφείλω να πω ότι ο κύριος Ξενάκης είναι ένας συγγραφέας πρωτοπόρος, καινοτόμος, του οποίου τα έργα δεν μπορώ να πω ότι είναι μόνο λογοτεχνικά. Εμείς τα εκμεταλλευόμαστε στα σχολεία μας, γιατί έχουν προεκτάσεις. Προεκτάσεις για την αυτοβελτίωση και την αυτορύθμιση των παιδιών, θέματα που μας απασχολούν ιδιαίτερα σήμερα. Ένα τέτοιο βιβλίο, όπως το δώρο, μπορεί να περάσει μέσα στη μαθητική κοινότητα? Ω, βεβαίως, και το εκμεταλλευόμαστε, όπως προανέφερα, για βιωματικές δραστηριότητες μέσα στα σχολεία μας. Μπορούμε να εισπράξουμε απόψε από την παρουσία του κυρίου Ξενάκη? Σίγουρα η παρουσία του σήμερα εδώ σηματοδοτεί τη συνέχιση μιας πολιτικής εκπαιδευτικής που έχω χαράξει για τα σχολεία τόσα χρόνια, όπου ζητώ τους εκπαιδευτικούς μου να μην είναι απλά και μόνο διεκπεραιωτές και συνεχιστές της θεωρίας που έχουμε μάθει, αλλά περισσότερο της πράξης μέσα στο σχολείο. Έχουν ανάγκη μαθητικές κοινότητες τέτοιους ανθρώπους κοντά τους, τέτοιους συγγραφείς που γράφουν δικά τους βιώματα, γιατί είναι δικά του βιώματα περασμένα σε αυτό.
Ναι, συμφωνώ ότι είναι δικά του βιώματα, αλλά επειδή έχω πραγματικά διαβάσει το βιβλίο πολύ πολύ προσεκτικά, θα σας πω ότι στηρίζεται σε μία θεωρία ο κύριος Ξενάκης, και η θεωρία αυτή, όπως σας ανέφερα πριν, δάσκαλοι μου, δεν θέλω να στηριχθούν μόνο σε αυτά που έχουν μάθει ή μόνο στα βιώματά της. Πρέπει να συγκεράσουν όλα αυτά μαζί για να μπορέσουν, εκτός από το κέφι, το μεράκι, να βγάλουν και γνώσεις θεωρητικές και πρακτικές στα παιδιά. Ο Ξενάκης μου είπε ότι έχει επισκεφτεί πάρα πολλά σχολεία, πάρα πολλές σχολικές κοινότητες σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Έτσι είναι και θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία και στα υπόλοιπα σχολεία της δεύτερης ενότητας δημοτικών σχολείων. Τι έχετε να πείτε και για το συγκεκριμένο σχολείο που τον κάλεσε, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Ξυλοκάστρου. Πρόκειται για ένα σχολείο που κάνει πάρα πολλές δραστηριότητες, με έναν σύλλογο πραγματικά που είναι δίπλα στο σχολείο, και εγώ σήμερα με την παρουσία μου εδώ στηρίζω αυτές τις προσπάθειες. Οφείλουν θερμά συγχαρητήρια και η εκπαιδευτική μας και ο σύλλογος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.